σε όλους χθες το βράδυ, σε κεντρικότατο σημείο όπως μπορείς και εσύ να διακρίνεις από πίσω μου. Βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της πόλης της Φλόρινας, εν μέσω καλοκαιριού που γίνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, και χθες εδώ στο νέο πάρκο της Φλόρινας είχαμε εκδηλώσεις. Ένας νεαρός εκεί που καθόταν δύο άτομα πήγε, έβγαλε ένα μαχαίρι, όπως μας είπαν μάρτυρες που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό και προσπάθησαν να βοηθήσουν τον νεαρό, αλλά δεν τα κατάφεραν τελικά για να ξεφύγει από το μένος του έτερου νεαρού που τον μαχαίρωνε. Του κατάφερε πάρα πολλές μαχαιριές και στον νεαρό, ο οποίος τελικά ήταν θανάσιμος ο τραυματισμός του από τις μαχαιριές αυτές. Εδώ κάτω, δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε, φαίνονται ακόμα εδώ πέρα τα αίματα από το τραγικό αυτό περιστατικό. Είμαστε σε μια περιοχή που μπορείτε να δείτε ακριβώς στο κέντρο της πόλης της Φλόρινας και με πάρα πολύ κόσμο. Δεν δίστασε ο νεαρός άνδρας να βγάλει το μαχαίρι μπροστά σε πάρα πολλούς μάρτυρες, σε πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης της Φλόρινας και να μαχαιρώσει τον νεαρό άνδρα. Σύμφωνα βέβαια με τις μαρτυρίες και τις πληροφορίες που έχουμε, δεν διεμηνήθηκε κάτι μεταξύ τους. Δεν είπανε κάποια κουβέντα από ό,τι είπανε μάρτυρες εδώ της περιοχής της Φλόρινας. Απλά ο νεαρός έβγαλε το μαχαίρι και άρχισε να τον μαχαιρώνει και αυτόν και τον φίλο του. Ο φίλος του βέβαια βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Διεξάγεται έρευνα από το Τμήμα Ασφάλειας Φλόρινας που έχει επιληφθεί του θέματος και περιμένουμε λεπτομέρειες και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το περιστατικό, για τον λόγο για τον οποίο προχώρησε σε αυτή την πράξη ο νεαρός αυτός άνδρας. Μεταξύ 25 με 30 χρονών είναι οι ηλικίες των νεαρών. Δεν έχουμε ακριβώς τις ηλικίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μια υπόθεση που μας συγκλώνει σε όλους. 11 η ώρα το βράδυ, εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, που κυκλοφορούν πάρα πολλά παιδιά, μικροί και μεγάλοι κάτοικοι και επισκέπτες. Είχαμε και στο νέο πάρκο εκδηλώσεις εδώ δίπλα, δύο βήματα από το περιστατικό που έγινε, και πάρα πολύ κόσμο που καθόταν έξω εδώ στα τραπεζάκια, στο κατάστημα που σας δείχνω από πίσω μου, τόσο για να φάει όσο και λίγο πιο πάνω που έχει καφέ. Είναι μια πράξη που την είδαμε πρώτη φορά εδώ στην περιοχή μας. Είναι κάτι που μας προξένησε τρόμο για αυτή τη βιαιότητα που για πρώτη φορά εδώ στην περιοχή της Φλόρινας αντικρίσαμε, και σε τέτοιο επίπεδο να έχουμε και το θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού άντρα, όσο βέβαια και σε περιστατικό που έγινε μέσα σε τόσο πολύ κόσμο και σε κεντρικότατο σημείο. Από όσο γνωρίζουμε, οι δύο νεαροί, η μόνη σχέση που είχαν είναι η κοπέλα που φέρεται να έγινε ο καυγάς, από ό,τι μάθαμε από πληροφορίες. Τώρα δεν είναι επιβεβαιωμένα αυτά όλα, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες των μαρτύρων, γιατί ήταν μία κοπέλα και η αφορμή που είχε τώρα κοπέλα το παιδί που το μαχαίρωσαν και έχασε τη ζωή του, ενώ ο πρώην ήταν ο νεαρός που μαχαίρωσε τον ίν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν. Κρίμα τώρα, κρίμα. Πραγματικά, ήδη μιλάμε και για νέα παιδιά και καταλαβαίνω τώρα και το σοκ σε μια περιοχή που δεν έχει τέτοια. Μέχρι τώρα δεν είχαμε στη Φλόρινα. Δεν είχαμε τέτοια περιστατικά. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοιους καυγάδες με μαχαιρώματα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρίκα είχαμε τέτοιους καυγάδες με μαχαιρώματα, είτε με μαχαίρια είτε με μπουκάλια. Τέτοιο περιστατικό ξανά δεν είχαμε αντιμετωπίσει, και σε κεντρικό σημείο και με τόσο πολύ κόσμο έξω.